Κυρίες και κύριοι, γεια σας και χρόνια πολλά. Προς την περιοχή της Τουρκίας θα μετατοπιστεί τις επόμενες ώρες το επίκεντρο της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα ο καιρός στη χώρα μας να βελτιωθεί. Έτσι, αύριο και το Σαββατοκύριακο θα ακολουθήσουν νοτιάδες, άνοδος της θερμοκρασίας και αρκετή ηλιοφάνεια. Για αύριο, λοιπόν, Παρασκευή, περιμένουμε πρωινό παγετό στα βόρεια επιρροτικά και λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, οι οποίες στα δυτικά μπορεί να δώσουν λίγες ψυχάλες. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφρός στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα επιρροτικά στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένονται μόνο λίγες νεφώσεις. Βορειοδυτική άνεμη μέχρι 6 μποφόρ, λίγη υγρασία, ενώ η θερμοκρασία κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος ουρανός. Βαρδάρι στο θερμαϊκό μέχρι 5 μποφόρ, χαμηλές τιμές υγρασίας, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία περιμένουμε λίγες νεφώσεις στα δυτικά. Τα θερμόμετρα στη Λάρισα και την Καρδίτσα θα αγγίξουν το μεσημέρι τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στο Βόλο, ο υδράγυρος νωρίς το πρωί θα ξεπεράσει τους 8 βαθμούς. Στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα. Στο Μεσολόγγι θα έχει λίγη συννεφιά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι μέχρι τους 16 βαθμούς. Ενώ στη Λαμία μέχρι τους 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις και πολλές ώρες με ήλιο. Στην Πάτρα η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Τρίπολη τους 12 βαθμούς. Μαΐστρος στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ και τοπικές νεφώσεις σε όλα τα δυτικά, οι οποίες μπορεί να δώσουν λίγες ψυχάλες. Στο Αργοστόλι η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, έτσι θα κυλήσει ο καιρός το επόμενο 24ωρο. Να είστε όλοι καλά και καλή χρονιά με υγεία. Thank you.